να ρωτήσουμε τον κύριο Πάχτα. Ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα δολοφονικά, δεν τα λέω επεισόδια, ούτε διαμαρτυρία, από αυτή την καταδρομή που έγινε εκεί, κύριε Πάχτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους συνδετημόνες εκεί. Καταρχήν, εγώ χαίρομαι που τελικά το Σύνολο των Πολιτικών Δυνάμεων καταδικάζει αυτή την πράξη. Δυστυχώς, αυτή η πράξη είναι... Μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα από τα όσα... Αυτή η πράξη είναι αποτέλεσμα μια σειράς από άλλων τέτοιων κρουσμάτων που είχαμε στην περιοχή, λιγότερο ή περισσότερων βίων. Όμως για εκείνες τις πράξεις δεν υπήρχε απολύτως καμία καταγγελία. Και σε εκείνες τις τρομακτικές εγκληματικές πράξεις και ενέργειες δυστυχώς συνυπήρχαν και κουκουλοφόροι και πολίτες χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπά τους και αυτό το στιμά, αλλά δυστυχώς υπήρχαν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πρωτοστατούσαν πάντα στα γεγονότα αυτά. Ναι, αλλά τώρα κοιτάξτε με τον παραλληλισμό που κάνετε, στην ουσία αφήνετε μια αιχμή για αυτά που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής. Όχι, εγώ σας λέω γενικά γιατί ότι ζούμε στην περιοχή μας. Γιατί αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν προέκυψε ως παρθενογέννηση. Είναι αποτέλεσμα σειράς γεγονότων που οδήγησαν εδώ. Δηλαδή όταν τους 30 του Μάρτη κινδυνεύσαμε να καούμε ζωντανοί μέσα στο Δημαρχείο της Ερυσσού, όταν τα αυτοκίνητά μας έχουν πυρποληθεί, όταν αυτοκίνητα εργαζομένων που κουβαλάει τους εργαζομένους στην περιοχή, στη δουλειά τους, έχει πυρποληθεί, όταν το αστυνομικό τμήμα της Ερυσσού έχει καταστραφεί, όταν οχήματα της πυροσβεστικής έχουν καταστραφεί για να μην σβήσουν τις φωτιές που ανάψανε στις 30 Οκτωβρίου. Ποιοι τα κατέστρεψαν αυτά, κύριε Πάχτα, που μας περιγράφετε τόση ώρα? Ποιοι είναι αυτοί που τα κατέστρεψαν αυτά που μας περιγράφετε, τους ξέρετε? Αυτό είπα προηγουμένως, ότι συνυπήρχαν δυστυχώς πολίτες που αντιδρούσαν, ομάδες πολιτών που αντιδρούσαν στην επένδυση, μαζί μπροστά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πίσω κουκουλοφόροι. Συνυπήρχαν όλη αυτή την περίοδο. Ευτυχώς αυτή τη φορά είχαμε μόνο κουκουλοφόρους. Και αυτό χαιρέτησα γεγονός που πολιτικές δυνάμεις δεν ήταν εκεί και κατήγγειλαν το γεγονός. Όμως δυστυχώς πρέπει να αναδείξουμε την πορεία των γεγονότων. Κύριε Πάχτα, με συγχωρείτε. Πολλοί μας λέτε τώρα ότι βουλευτές ενός κόμματος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ήταν μπροστάριδες σε αυτές τις ενέργειες. Αυτόν θέλετε να πείτε τώρα τόση ώρα? Λέω με πολύ σαφήνεια. Εγώ σας κάνω συγκεκριμένο ρόλο. Λέω με πολύ σαφήνεια ότι σε γεγονότα του Οκτωβρίου, του Αυγούστου, ήταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος βουλευτής από την Καστοριά, από τη Θεσσαλονίκη. 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε στην περιοχή. Αυτό τι σημαίνει, ότι βάζανε φωτιές οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Αν εκεί πάντως υπάρχουν ενέργειες οι οποίες είναι έκνομες, εύλογη απορία είναι κάποιου, γιατί δεν έγινε καταγγελία ώστε ο νόμος να τηρηθεί, να εφαρμοστεί. Έχουμε έγκαιρα αποστείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό της χώρας ως Δημοτική Αρχή και στον Εισαγγελέα του Ιερού Πάγου. Έχω επισκεφτεί τον Εισαγγελέα του Ιερού Πάγου εδώ και μήνες. Ένα λεπτό, κύριε Πάχτα, με συγχωρείτε. Το έχετε εκθέσει αυτά τα γεγονότα όπως μας τα περιγράφετε? Απόλυτα. Ζητάγαμε επίσης. Άρα εδώ δύο πράγματα μπορεί να έχουν συμβεί. Ένα λεπτό. Μάλιστα σήμερα, κύριε Πάχτα, στη δημοσιότητα, να ολοκληρώσει τη φράση. Δύο πράγματα μπορεί να έχουν συμβεί. Ή τα στοιχεία που έχετε δεν είναι επαρκή ή υπάρχει μια σοβαρή αδράνεια. Ωραία, εντάξει, να ολοκληρώσω τη φράση μόνο. Έλεγα λοιπόν και έδωσα σήμερα στη δημοσιότητα αυτές τις επιστολές για να υπάρχει μια σαφή γνώση των πάντων. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο. Συγγνώμη, το ότι καταγγέλει δεν σημαίνει ότι είναι και έτσι τα πράγματα, έτσι.